Χαίρετε. Είναι τώρα μερικές Κυριακές που ο Ιησούς, για να κάνει κατανοητή την διδασκαλία του στους ακροατές του, χρησιμοποιεί την εικόνα του αμπελιού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η εικόνα του αμπελιού είναι πολύ αγαπητή, ή μάλλον ήταν πολύ αγαπητή στους προφήτες που είχαν ταυτίσει τον Ισραήλ, το λαό του Θεού, σαν ένα αμπέλι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο Θεό. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς θέλει να δείξει ότι η διδασκαλία του είναι στην πιο γνήσια γραμμή της θρησκευτικής παράδοσης του Ισραήλ. Η ιστορία που σήμερα διηγείται ο Ιησούς δεν είναι τόσο μια παραβολή όσο μια αλληγορία. Στην παραβολή, για να γίνει κατανοητή η διδασκαλία που θέλει να προσφέρει ο όποιος δάσκαλος, είναι να κάνει μια σύγκριση ενός πράγματος ή μιας καταστάσεως με κάτι άλλο. Στην αλληγορία, το κάθε στοιχείο της ιστορίας που ο δάσκαλος διηγείται συμβολίζει και παραπέμπει σε κάτι άλλο που είναι πραγματικό, που ωστόσο δεν είναι άμεσα αντιληπτό. Τόσο οι παραβολές όσο και οι αλληγορίες είναι ιστορίες ανοιχτές στο μέλλον. Ο Ιησούς, διδάσκοντας με παραβολές ή αλληγορίες, εμπλέκει τους ακροατές του στην ιστορία που ακούνε και τους προκαλεί και τους προσκαλεί να πάρουν θέση και να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα πάνω σε αυτά που άκουσαν. Ας ακούσουμε τώρα την παραβολή που ο Ιησούς είπε στους ακροατές του σύμφωνα με το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο. «Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους άρχοντες των ιερέων και των πρεσβυτέρων του λαού». Ακούστε ακόμα μια παραβολή. Ήταν ένας οικοδεσπότης που φύτεψε ένα αμπελώνα και τον περιέφραξε και έσκαψε μέσα ένα πατητήρι, οικοδόμησε ένα πύργο και τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν πλησίασε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους γεωργούς στους γεωργούς τους δούλους του για να πάρουν τους καρπούς. Και οι γεωργοί έπιασαν τους δούλους του και άλλον έδιραν, άλλον σκότωσαν, άλλον λιθοβόλησαν. Έστειλε και πάλι άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Και ύστερα έστειλε και το γιο του λέγοντας «Το γιο μου θα τον σεβαστούν». Αλλά οι γεωργοί όταν είδαν το γιο είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον σκοτώσουμε και να πάρουμε την κληρονομιά του». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος εκείνου του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Του λένε «Τους κακούς με κακό τρόπο θα τους εξολοθρεύσει και το αμπέλι θα το δώσει σε άλλους γεωργούς οι οποίοι θα το αποδώσουν τους καρπούς στην εποχή τους». Και ο Ιησούς τους λέει «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές η πέτρα που απέρριψαν οι οικοδόμοι, αυτή έγινε ακρογωνιαία. Αυτό έγινε από τον Κύριο και είναι θαυμαστό στα μάτια μας. Γι' αυτό σας λέω ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε ένα άλλο έθνος που θα παράγει τους καρπούς του». Λόγος του Κυρίου. Ο Ιησούς με την βοήθεια της εικόνας του αμπελιού διαβάζει όλη την ανθρώπινη ιστορία και συγκεκριμένα εκείνη του Ισραήλ κάτω από το φως του μυστηρίου της σωτηρίας.
Η ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι η ιστορία του Θεού Δημιουργού που δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμπιστεύεται την κτήση και διαμέσου ενός λαού προσπαθεί να διαμορφώσει, να καλλιεργήσει και να καθοδηγήσει το ανθρώπινο γένος με τη βοήθεια των αποσταλμένων του, ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ Θεού και ανθρώπων με βάση τον λαό του Ισραήλ μία ιστορία αγάπης. Αυτή η ιστορία αγάπης έχει λαμπρές και σκοτεινές σελίδες. Στην ιστορία που ο Ιησούς διηγείται, το πρόβλημα δεν είναι αν θα αποδοθούν ή όχι οι καρποί του αμπελιού στο αφεντικό, αλλά η νοοτροπία των χωρικών διαχειριστών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τους προκαθήμενους και τους καθοδηγητές του λαού του Ισραήλ, των οποίων μέσα στο πέρασμα των αιώνων καθήκον ήταν να μορφώσουν και να καθοδηγήσουν το λαό ως διαχειριστές και όχι να συμπεριφέρονται ως αφεντικά του. Ένα λαό που ανήκει στον Θεό, αλλά που ο εγωκεντρισμός των ηγετών του σταδιακά τους οδηγεί στο να γίνουν σφετεριστές. Ο πειρασμός αυτός δυστυχώς είναι πειρασμός κάθε ανθρώπου, τόσο στην πολιτική, όσο στη θρησκευτική, όσο την πολιτιστική ζωή κάθε εποχής. Πάντοτε υπάρχουν εκείνοι που νομίζουν ότι είναι τα αφεντικά για κάποιους άλλους. Η ιστορία λοιπόν των ηγέτων είναι ότι συμπεριφέρονται, ή μάλλον η αμαρτία των ηγετών είναι ότι συμπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες και όχι ως διαχειριστές. Στους απεσταλμένους του αφεντικού, του Θεού, τους προφήτες, που στάλθηκαν για να φροντίσουν για τη διαπαιδαγώγηση του λαού, τους εξέλαβαν και τους μεταχειρίστηκαν ως ανταγωνιστές. Τους κακομεταχειρίστηκαν και τελικά πολλούς τους θανάτωσαν. Και ο ίδιος ο Ιησούς το ίδιο τέλος θα έχει. Στο τέλος, η τιμωρία των χωρικών είναι να τους αφαιρεθεί το αμπέλι και να δοθεί σε άλλους. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να ανεχθεί και ανέχεται τα σφάλματα του λαού και των ηγετών του, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να παραγωνιστεί το αίσθημα και η ανάγκη για δικαιοσύνη και αλήθεια. Ο Ιησούς με την παραβολή του προειδοποιεί ότι αν οι ηγέτες συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, να τίνουν προς το σφετερισμό, το πέρασμα από την κατάσταση που βιώνουν σε μία άλλη κατάσταση στην οποία θα βρεθούν ιτημένοι και αποδιωγμένοι είναι αναπόφευκτη. Στην παραβολή μας όμως, η παραβολή μας όμως είναι και μια προειδοποίηση στην ίδια την πρώτη χριστιανική κοινότητα και όχι μόνο, αλλά και στους μετέπειτα μαθητές του Χριστού. Μιλώντας για τη συμπεριφορά του Θεού στον πρώτο λαό, προσανατολίζει τους μαθητές του Χριστού να μελετήσουν και την περίπτωση των Ιουδαίων και να την μελετήσουν, αυτό που λέμε σήμερα, υποψιασμένα για το πώς θα συμπεριφερθεί ο Θεός και στην Εκκλησία σε παρόμοιες καταστάσεις απιστίας. Τους καλεί να κατανοήσουν την σοβαρότητα της θέσεως που κατέχουν, να αναγνωρίσουν τα λάθη τους, τις τυχόν απιστίες τους και να μετανοήσουν. Η παραβολή που ο Ιησούς τότε διηγήθηκε και που στα Ευαγγέλια απευθύνεται στους πρώτους μαθητές του Ιησού
άμεσα και σε μας έμεσα, εφιστά την προσοχή και σε μας να μην πέσουμε στα ίδια ή παραπλήσια παραπτώματα, νομίζοντας ότι η κοινότητα των μαθητών του Ιησού είναι δικό μας κτήμα, και να αγνοήσουμε το αφεντικό. Και αντί να φροντίσουμε να οδηγήσουμε το λαό στην ωριμότητα και στην ελευθερία του και στην άμεση σχέση με τον Θεό Πατέρα, τον κρατάμε υποταγμένο σε δόγματα και πρακτικές εξάρτησης. Και επαναλαμβάνω, αυτός είναι πειρασμός κάθε ανθρώπου όπου υπάρχουν τρεις και παραπάνω, ένας θέλει πάντοτε να είναι το αφεντικό. Και αυτό όχι μόνο στο θρησκευτικό στάδιο, αλλά όπως είπαμε και στην πολιτική και στα πολιτιστικά. Πόσες φορές δεν παίρνουμε τη δικιά μας αλήθεια ως τη μόνη αλήθεια. Για να κρατηθούν λοιπόν στη θέση τους και να είναι στο ύψος των περιστάσεων οι μαθητές του Χριστού, πρέπει να μετανοούν ανά πάσα στιγμή. Η μετάνοια δεν βρίσκεται σε μια γενικόλογη αναγνώριση ότι έχουμε σφάλει και σε μια νεφελώδη απόφαση να καλυτερέψουμε κάνοντας καλά έργα. Αυτό που το ονομάζουμε αυτοκριτική. Μετάνοια σημαίνει ότι εγκαταλείπω μια εγωκεντρική θεώρηση των πραγμάτων και της ζωής μου και δέχομαι τον Ιησού ως σημείο αναφοράς μου και προσκολούμαι σε Αυτόν όπως οι βέργες ενός αμπελιού είναι ενωμένες με τον κορμό του κλίματος, στην προκειμένη περίπτωση τον Χριστό, και έτσι είναι ζωντανές και καρποφόρες. Έτσι αποκτά και ο μαθητής του Ιησού τη νέα ζωή που αποδίδει καρπούς και είναι καρπή μετάνοιας. Η συνείδηση αυτή της υπαρξιακής ένωσης του μαθητή με τον Χριστό είναι και η ουσία της χριστιανικής ζωής. Μια ύπαρξη όμως που δεν αφήνει τίποτα έξω από την καθημερινή ζωή του πιστού. Ο πιστός, ο μαθητής του Χριστού, πρέπει να σκέπτεται και να ενεργεί με την συνείδηση του ό,τι κάνει και αν το κάνει, να το κάνει, συγγνώμη για την επανάληψη του κάνω, εν Χριστώ, ενεργώ εν Χριστώ, με τον Χριστώ και θα έλεγα διά του Χριστού. Με απότερο σκοπό η όποια δράση του μαθητή του Χριστού να είναι μαρτυρία της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο και μέσα στην καθημερινότητά του. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.